Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι, όπως μπορείτε να δείτε κιόλας από τον τίτλο του βίντεο, δεν θα δείξουμε κάτι το εκπαιδευτικό, δεν έχω να σας δείξω κάτι. Απλώς κάνω ένα βιντεάκι για το οποίο έλεγα να το κάνω πριν κάνα 5 μέρες, αλλά λόγω ότι δεν είχα καθόλου χρόνο και δεν μπορούσα, δεν το έκανα. Οπότε λοιπόν, να ξέρετε ότι 1η Απριλίου 2021 συμπληρώσαμε και επίσημα τα 8 χρόνια λειτουργίας του καναλιού. 1η Τετάρτου το 2013 ήταν από σύστημα που το είχα ξεκινήσει το κανάλι. Ωραία, μετά από 8 χρόνια συνεχίζουμε, είμαστε εδώ πέρα μαζί σας. Φυσικά με τη στήριξή σας. Ωραία. Σε αυτά τα 8 χρόνια περίπου, σαν παύσεις που γινόντουσαν, στο σύνολο είναι ένας χρόνος, έτσι, που σταματάγαμε το κανάλι λόγω στρατού και λόγω κάποιων άλλων υποχρεώσεων που είχαν προκύψει. Και θέλω σήμερα μαζί σας λοιπόν να δούμε κάποια στατιστικά του καναλιού αυτών των 8 χρόνων, που στην ουσία ούτε πολλά βίντεο, βασικά πολλά βίντεο είναι, δεν είναι προσεγμένα βίντεο, δεν είναι με σωστό περιεχόμενο τα βίντεο, δεν έχει τη δουλειά που πρέπει, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ένα αφημένο κανάλι και ό,τι βγει έχει φτάσει σε αυτά τα στατιστικά από εσάς, με τη βοήθεια εσάς, από εσάς. Αρχικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 6 Δετάρτου, γιατί είχα βάλει κιόλας μια ανάρτηση που είχαμε πιο λίγους συνδρομητές, ήταν καλά, έχουμε 8.347 συνδρομητές, πολύ καλό δηλαδή, για τα δεδομένα τουλάχιστον τα δικά μου. Σίγουρα στα 8 χρόνια δεν είναι καλό να έχεις 8.000 συνδρομητές, στα 8 χρόνια θα πρέπει να έχεις πολύ παραπάνω, αλλά λόγω ότι δεν έχει πέσει δουλειά στην ουσία στο κανάλι, πολλές φορές, ειδικά αν είστε και από τους παλιούς συνδρομητές, θα θυμάστε ότι πολλά βίντεο, καταρχήν ακόμα και τώρα, είναι λάθος οι τίτλοι, είναι αναρθόγραφα, είναι χαλιά η ανάλυση, ο ήχος, ή δεν έχουν trailer καν. Όπως τα τράβαγα, τα ρίχνα απευθείας στο ίντερνετ. Δεν καθόμουν να κόψω, να ράψω ή να κοιτάξω τίτλους ή οτιδήποτε. Εδώ έχει τύχει μερικές φορές κιόλας που μπορεί κάποια βιντεάκια σε κάποια σημεία να μην φαινόταν ή να μην ακούγονταν κάτι, να τα ανέβαζα και να μου το γράφατε από κάτω σε σχόλια και να πήγαινα μετά εγώ να το διόρθωνα. Οπότε καταλαβαίνω ότι για μένα είναι ένας πολύ καλός αριθμός συγκεκριμένος για την μη δουλειά που έχω ρίξει. Τώρα, αν πάμε στα στατιστικά του καναλιού και βάλουμε από συνολικός χρόνος, έτσι, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε 2,2 εκατομμύρια προβολές, που είναι για μένα ικανοποιητικό. Ωραία. Σαν παρακολούθηση σε ώρες έχουμε σχεδόν 66.000 ώρες παρακολούθησης. Οι συνδρομητές που είπαμε πόσοι είναι, ωραία. Και σας λέει τα εκτιμόμενα εσοδά σας το περίπου και καλά πόσο έχεις βγάλει ή θα βγάλει. Σου λέει 204 ευρώ. Αυτή τη στιγμή λέει ότι έχουμε, ξαναείπα και πριν, σε πραγματικό χρόνο 8.347 συνδρομητές, 1.000 προβολές τις τελευταίες 48 ώρες, έτσι. Και σαν βιντεάκια που έχουμε κάνει συνολικά στο κανάλι, ένα λεπτάκι για να δούμε εδώ το κανάλι, 820 με αυτά τώρα που θα αλλά 825 περίπου βιντεάκια θα είναι, αλλά αν πάμε, τώρα δεν θυμάμαι κιόλας πόσο ακριβώς το βρίσκαμε, κοινό προσεγγίσει σε κάποιο μέρος, αν πάμε, βγάζει κιόλας ότι έχω ανεβάσει περισσότερα βιντεάκια, γιατί είναι κάποια βιντεάκια τα οποία ίσως να μην τα είχα προσμετρήσει σωστά, οπότε είμαστε παραπάνω από αυτόν τον αριθμό, αλλά παρόλα αυτά θα το ψάξουμε να το δούμε τώρα μαζί. Πνευματικά δικαιώματα, υπότιτλοι, σχόλια, να δούμε λέει, και τα σχόλια που έχουν γίνει. Πίνακας ελέγχου, όχι. Όχι, 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 όχι. Όπως θυμάμαι, κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, δεν μας πειράζει αυτό. Περισσότερο θα ήθελα απλώς να σας τα δείξω για το λόγο ότι ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι τα στατιστικά αυτά ότι είναι ψεύτικα και ότι δεν είναι αυτά που σας έχω πει. Λοιπόν,
Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω έτσι ότι αυτά είναι τα στατιστικά του καναλιού. Θεωρητικά το κανάλι ξεκίνησε πάρα πολύ χαμηλά, όπως βλέπετε, άρχισε σιγά σιγά και ανέβαινε. Η κορύφωσή του, από ό,τι μπορούμε να δούμε, είναι περίπου το 2015, που ήταν συνέχεια σε υψηλά επίπεδα, και τότε πριν φύγω για στρατό συνέχεια ανέβαζα, και μετά σιγά σιγά, ειδικά το 2019 εδώ πέρα που δεν πολύ ανέβαζα βιντεάκια, 18-19, άρχισε και πέφτε. Και πάλι το 20 που άρχιζα πάλι και ξαναανέβαζα, πήρε πάλι τα πάνω του, έτσι. Να δούμε μετά αν βγάζει. Εδώ, να, μας λέει κιόλας στατιστικά, μπορεί ο καθένας να μπει αν θέλει στο δικό του κανάλι και να το δει, έτσι. Τι γίνεται, πηγές επισκεψιμότητας εδώ πέρα. Αναζήτηση λέει στο YouTube, πόσους πρόβολους έχουμε πάρει από άλλα μέρη τα οποία στην ουσία έχουν μπει, γεωγραφική θέση, Ελλάδα, Κύπρος και άλλες χώρες γενικότερα, ηλικία των θεατών που κάποιος έχει. Μας λέει ότι οι περισσότεροι είναι 18 με 24 χρόνια που κοιτάζουν το κανάλι, έτσι, οπότε κοιτάζουμε συνήθως και τι κοινό έχει, τι κοινό έχουμε, μεγάλο κοινό, μικρό κοινό. Λοιπόν, γενικότερα έχει πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να καθίσουμε να αναλύσουμε. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα όμως, έτσι. Αλλά γενικότερα ήθελα απλώς να σας τα δείξω, να δείτε ότι το κανάλι 8 χρόνια τώρα πάει πολύ καλά. Αν θεωρήσουμε τώρα έχουμε 825 βίντεο, αυτό που θα ήθελα σίγουρα είναι σε 2 χρόνια από σήμερα, δηλαδή 1η Τετάρτου του 2023, το χιλιοστό βίντεο να ανέβει εκείνη την ημέρα. Και αυτό θα επιδιώξω. Ωραία. Συν ότι θα ήθελα τότε να έχουμε φτάσει τους 10.000 συνδρομητές σίγουρα στο κανάλι, που πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σίγουρα. Έτσι. Θα ήταν κάτι το οποίο θα το ήθελα. Από εκεί και πέρα, αφού θα ανέβει το χιλιοστό βίντεο και μετά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έτσι. Αλλά θα ήθελα σίγουρα στα 10 χρόνια να έχουμε ανεβάσει 1.000 βίντεο, να έχουμε να λέμε ότι τουλάχιστον ανεβάσαμε 1.000 βίντεο. Που από τα 1.000 βιντεάκια έτσι σίγουρα δεν θα είναι όλα πλήρης λειτουργικά μετά από 10 χρόνια. Απλώς θα ήθελα να έχουν ανέβει τα 1.000 βιντεάκια αυτά στο κανάλι. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω αν είναι κάποιος ο οποίος θυμάται το κανάλι και ήταν από τους πρώτους συνδρομητές που είχαν έρθει και συνεχίζει ακόμα να παρακολουθεί το κανάλι. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ όλους εσάς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Γεια σας.